Τζάνκις, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω το μακιγιάζ που φοράω και το έχω φτιάξει τραν με αυτήν την ερωτή παλέτα της Dream Street της Kathleen Light σε συνεργασία με την Colourpop. Λοιπόν, ήθελα πάρα πολύ να αποκτήσω αυτήν την παλέτα όταν είχε βγει. Μόλις είχα παραγγείλει την παλέτα της Jaclyn Hill και σκεφτόμουν ότι θα πετάξω 15 ευρώ και ότι πρέπει να πληρώσω τα μεταφορικά στην Colourpop και πρέπει να περιμένω και 2 μήνες για να την έχω στα χέρια μου, και έτσι την είχα αφήσει στην άκρη. Παρ' όλα αυτά τη σκεφτόμουν και μετά από ένα μήνα, παιδιά, μπήκα ένα βράδυ και έβαλα μια παραγγελία, αυτήν την παλέτα και ένα lip pencil. Τα πράγματα πέρασαν τελωνίο, αλλά δεν πλήρωσα τελωνίο. Και εκτός αυτού, ήρθαν στο σπίτι γιατί το πακέτο ήταν συστημένο. Αυτό μου συμβαίνει πρώτη φορά με την Colourpop. Συνήθως η Colourpop στέλνει τα προϊόντα της στο ταχυδρομείο, αφήνουν ένα χαρτάκι κάτω στο ισόγειο και πρέπει να πας εσύ να τα πάρεις από εκεί. Ευτυχώς μου ήρθαν στο σπίτι και δεν χρειάστηκε να πάω να περιμένω στην ουρά που έχει πάντα στα ΕΛΤΑ. Παιδιά, η παλέτα είναι υπέροχη, τα χρώματα κάνουν τέλειο blend, το μακιγιάζ αυτό βγήκε πάρα πολύ εύκολα. Είχα μία δυσκολία με τις βλεφαρίδες, βέβαια, γιατί δεν κολλούσαν πάνω στα ματόκλαδά μου, δεν ξέρω τι συνέβη, άσχετο. Παρ' όλα αυτά η παλέτα είναι τέλεια, κοστίζει όπως σας είπα 16 δολάρια. Μπορείτε να υποφεληθείτε μία προσφορά που έχει στην Colourpop ανοίγοντας ένα καινούριο λογαριασμό, σας στέλνουν ένα κουπόνι και έχετε έκπτωση 5 δολαρίων, έτσι έκανα κι εγώ και νομίζω ότι έτσι συμβαίνουν οι παραγγελίες, γιατί εμείς εδώ στην Ευρώπη πρέπει να πληρώσουμε 10 δολάρια για τα μεταφορικά, οπότε 10-5 το εκπτωτικό κουπόνι, πληρώνεις 5 ευρώ τα μεταφορικά και την υπόλοιπη παραγγελία σου. Λοιπόν, τα χρώματα είναι υπέροχα. Κατά τη διάρκεια του βίντεο μπερδεύτηκα λίγο με τα χρώματα εδώ πέρα πίσω, γιατί δεν ξέρω πώς είναι γραμμένα, πρέπει να κοιτάξω κάποιο βιντεάκι να δω αν το καθένα από αυτά εδώ αντιστοιχεί στο αντίστοιχο τόπο μπροστά ή αντιστοιχεί στο ανάποδο τόπο μπροστά. Δεν το θυμάμαι αυτό, είχα δει το βίντεο της Kathleen αλλά δεν το θυμάμαι. Παιδιά, η Kathleen Light είναι η αγαπημένη μου YouTuber, χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους έχω μία συνεργασία της και πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Έχω ήδη σχηματίσει τα φρύδια μου, τώρα μπορεί να σας φαίνονται πολύ σκούρα, αλλά όταν θα μπουν και τα υπόλοιπα προϊόντα του μακιγιάζ θα φανεί λίγο καλύτερα το αποτέλεσμα. Για primer λέω να χρησιμοποιήσω Paintbot της MAC στην απόχρωση Soft Ochre. Λοιπόν, θα το απλώσω με ένα flat πινέλο. Ας σας φέρω και ένα κλικ πιο κοντά. Αμέσως θα σετάρω τα μάτια μου με πούδρα σε ελεύθερη μορφή. Θα χρησιμοποιήσω την RCMA No Color Powder, που είναι και η αγαπημένη πούδρα της Kathleen Light. Έχω μπροστά μου την παλέτα, δεν την έχω σβατσάρει, δεν την έχω πειράξει. Λέω να κάνω το πρώτο swatch, λοιπόν, να πάρω αυτήν εδώ την ασημή σκιά. Αχ, τι ωραία που γράφει ρε παιδιά! Θα πάρω και αυτήν τη σκιά που λέγεται Spark. Όχι, δεν λέγεται Spark, ανάποδα τις διαβάζω. Λέγεται Sweet Dreams. Α, αυτή πρέπει να είναι η αγαπημένη της, η Sweet Dreams. Είναι χρυσή, αλλά έχει νομίζω και λίγο πορτοκαλοκόκκινους τόνους. Wow. Λοιπόν, αυτή θα τη χρησιμοποιήσω σίγουρα στο σημερινό tutorial. Να σβατσάρουμε και αυτές εδώ, που έτσι είναι πιο mermaid αποχρώσεις. Δεν έχω κάνει ποτέ μακιγιάζ με τέτοια χρώματα. Μάλλον ήρθε η ώρα να κάνω. Θα πάρω το 12 Blending Brush από BH Cosmetics και την σκιά Shooting Star, είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, έχει λίγο kickback, όχι κάτι τρομερό όμως. Τοποθετώ στο κρίς μου. Ωραία, είναι ένα πολύ ωραίο transition color. Θα συνεχίσω με αυτήν εδώ την απόχρωση που λέγεται Potion. Την απλώσω στην εξωτερική γωνία του ματιού μου και θα την τραβήξω και λίγο προς το crease. Χρησιμοποιώ το 228 Lux Crease Brush της Zoeva. Παιδιά, γράφουν τέλεια. Πω, γράφουν τέλεια. Θα
πάρω τη σκιά Sweet Dreams που είναι αυτή εδώ με ένα πάλι blending πινέλο, το V5 από BH Cosmetics και θα την βάλω σε αυτά εδώ τα σημεία για να το κοκκινήσω λίγο ακόμη. Όχι, περνάω το πινέλο μου πολύ ελαφριά γιατί είναι αρκετά έντονη η απόδοση. Θα βάλω και ελάχιστα από την σκιά Mooney που είναι δύο σωστά. Και από πάνω πάλι την potion. Τώρα θα πάρω λίγο concealer, θα χρησιμοποιήσω το camouflage της Catrice και θα κάνω ένα μισό cut crease. Επειδή μάλλον έχω μπερδέψει τα ονόματα, σταματάω να τα αναφέρω, θα σας δείχνω μόνο τα χρώματα. Τώρα στο καπάκι του κινητού πληθώρου θα βάλω αυτήν εδώ τη σκιά που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ στο swatch της. Παίρνω ένα flat πινέλο, αυτό είναι το Sigma E55, αλλά βλέπω ότι αυτή η σκιά έχει τρομερό kickback, τρομερό όμως. Λοιπόν, θα δοκιμάσω να τοποθετήσω χωρίς να βρέξω το πινέλο μου, αλλά αν δω ότι χρειάζεται να το βρέξω θα το βρέξω στη συνέχεια. Τι να βρέξω. Η απόδοση είναι φοβερή και χωρίς βρεγμένο πινέλο, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, θα πάρω λίγο το προηγούμενο blending πινέλο μου, το Zoeva 228, με την σκιά Potion, αν τη λένε έτσι, και θα έρθω λίγο εδώ στα τελειώματα να το διορθώσω. Θα με ένα blending πινελάκι πολύ λεπτό. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ τη σκιά στην ένωση των δύο χρωμάτων. Να διορθώνω με την σκιά Potion. Είναι απίστευτα βελούδινες, άλλο να σας το λέω και άλλο να τις δουλεύετε, δεν υπάρχει. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την απόχρωση που είτε λένε Elfis είτε λένε Mooney, δεν ξέρω. Και θα την τοποθετήσω εδώ στο κόκαλο του φρυδιού. Θέλω να μην φορέσω eyeliner, να βάλω μάσκαρα, χρησιμοποιώ τη Cinescope από Sephora. Και για διαφαρίδες θα χρησιμοποιήσω τις Wispy Lashes από Red Cherry. Οι διαχαρίδες μπήκαν με μεγάλη δυσκολία. Έχω βάλει eyeliner στην γραμμή των βουλεφαρίδων γιατί φαινόταν η κόλλα, δεν ξέρω γιατί. Είχε άσπρο τελείωμα, δεν ξέρω τι συνέβη, ελπίζω να είναι σε καλή κατάσταση. Θα συνεχίσω με το πρόσωπο, για primer θα χρησιμοποιήσω της Make Up For Ever το Step 1 Skin Equalizer. Επειδή θα χρησιμοποιήσω Dewy Foundation θα βάλω αυτό το primer σε όλο το πρόσωπο. Για να μην υπάρχει κίνδυνος να εμφανίσω λιπαρότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, θα καλύψω τα σημάδια που έχω με ένα προϊόν από τη 7T, είναι το Spot Treatment Cover Tea Tree Oil. Αυτό κανονικά πρέπει να μπει πριν το primer για να αφήσει το προϊόν να δουλέψει πάνω στα σπυράκια, αλλά τώρα το βάζω εγώ μετά, δεν πειράζει. Για foundation θα χρησιμοποιήσω το Make Up For Ever Stick Foundation, το έχω στην απόχρωση 120. Στο δικό μου δέρμα αυτό το foundation είναι αρκετά καλυπτικό και μου αρέσει που έχει ενυδατικό τελείωμα και σε κάνει να φαίνεσαι έτσι πολύ γλυκό και πολύ ωραία και φρέσκια. Θα το απλώσω με το Buffing Brush από Real Techniques, αφού πρώτα όμως βρέξω το πινέλο μου με λίγο setting spray. Αυτό είναι το Fix Plus της MAC. Λοιπόν, σε συνδυασμό με το primer, δείτε πόσο ωραία έχει καθίσει αυτό το foundation. Αγάπησα αυτό το συνδυασμό.
Λοιπόν, συνεχίζω με concealer. Θα χρησιμοποιήσω το Liquid Camouflage Concealer της Catrice στην απόχρωση 005 Light Natural. Το βάζω σε σχήμα τριγώνου για να φωτίσει πάρα πολύ ωραία την περιοχή αυτή. Αμέσως θα κάνω bake, γιατί αυτό το concealer λίγο να το αφήσεις κάθε στις λίγες γραμμές. Θα χρησιμοποιήσω την RCMA No Color Powder. Και στη συνέχεια θα πάρω ένα μεγάλο φουντωτό δίτριχο πινέλο από EcoTools και θα βάλω από την ίδια πούδρα σε όλο μου το πρόσωπο. Λοιπόν, θα ζεστάνω λίγο το πρόσωπό μου με το Master Sculpt της Maybelline. Θυμάστε τι χαμός είχε γίνει με αυτό το προϊόν τότε που είχε βγει, όλες οι κοπέλες το έδειχναν. Έτσι και εγώ είχα επηρεαστεί και είχα πάει και το είχα πάρει, αλλά να σας πω την αλήθεια δεν μου αρέσει και πολύ, γιατί δεν έχει πολύ καλή απόδοση. Πρέπει να βάζεις και να βάζεις και να βάζεις από αυτό εδώ το bronzer για να γράψει. Είναι πάρα πάρα πολύ φυσικό και ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει το contouring. Εκτός αυτού, γιατί τώρα τα κανάλια στο YouTube δεν δείχνουν το Master Sculpt της Maybelline. Η απόχρωση βέβαια για κοντούρ είναι πάρα πολύ σωστή. Λοιπόν, προσπαθώ να τελειώσω κάποια προϊόντα και το Master Sculpt είναι ένα από αυτά. Θέλετε να σας κάνω βίντεο με ποια προϊόντα θέλω να ξεφορτωθώ και να τελειώσω. Έχω αρκετά που έχω βάλει στο μάτι αυτό το διάστημα και προσπαθώ να τα χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, γιατί πραγματικά δεν αντέχω να τα βλέπω άλλο στη συλλογή μου. Θέλω οπωσδήποτε να ξεφορτωθώ. Αν σας ενδιαφέρει να δείτε ένα τέτοιο βίντεο, να μου το αφήσετε κάτω στα σχόλια. Αφαιρώ και την πούδρα του Bake, το άφησα να καθίσει πολύ λίγο, ίσα για να σετάρω το concealer των ματιών μου. Για έρωση θα χρησιμοποιήσω το Sweetheart της Too Faced. Έχω την απόχρωση Sparkling Bellini και για highlighter θα χρησιμοποιήσω την Mega Glow Highlighting Powder της Wet n Wild στην απόχρωση Precious Petals. Κοιτάω τα προϊόντα της βάσης μου με το Purple Prime Fix Plus της MAC. Λοιπόν, θα πάρω αυτό το πινελάκι της Colourpop και την σκιά Potion. Ξέρω αν λέγεται Potion, σε όλο το βίντεο σας τη λέω Potion, οπότε ας την πω και τώρα έτσι. Με ένα pencil brush θα πάρω αυτήν εδώ τη σκιά που την τοποθέτησα και στο πάνω κινητό βλέφαρο και θα την βάλω στην εσωτερική γωνία του ματιού και προς τα έξω. Με το ίδιο πινέλο στη συνέχεια θα πάρω την κόκκινη σκιά της παλέτας και θα την βάλω σε όλο το κάτω κινητό βλέφαρο και θα βάλω στην εσωτερική γραμμή του ματιού πάνω και κάτω μαύρο μολυβάκι. Αυτό που χρησιμοποιώ είναι το Mineral Long Lasting του Core, δεν το αλλάζω με κανένα, είναι το πιο μαύρο και long lasting μαύρο μολύβι που έχω δει ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα χείλη. Έχω πάρει ένα καινούριο lip pencil από την Colourpop να δοκιμάσω. Έχω ακούσει παιδιά, όχι τα καλύτερα, έχω ακούσει και αυτά τα μολύβια είναι σχεδόν ίδια με τα μολύβια της MAC, όλοι τα εκθιάζουν. Η απόχρωση που πήρα είναι η Bardi, με τα νότα δεν το έχω. Από πάνω θα βάλω ένα satin liquid lipstick που είναι στην απόχρωση Screenshot. Αυτό το έχω από πέρυσι και είναι ένα από τα αγαπημένα μου, γιατί κάνει τα χείλη να φαίνονται έτσι και λίγο πιο μεγάλα και πιο ζουμερά. Και αυτό είναι το τελικό look. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω τα χρώματα να φαίνονται όπως φαίνονται και εδώ στο καθρέφτη, γιατί γενικότερα να ξέρετε ότι άλλο βλέπω εγώ στο καθρέφτη και άλλο βλέπετε εσείς στην κάμερα. Πάντα τα χρώματα αλλάζουν και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο φωτισμός. Πολλές φορές φαίνονται πολύ έντονα, σαν να μην έχεις κάνει blend, ενώ στην ουσία εσύ έχεις κάνει 50 ώρες blend. Anyway, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να κάνετε ένα like. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η παλέτα είναι υπέροχη και αξίζει τα 15 ευρώ που κοστίζει. Σίγουρα θα σας κάνω και άλλα look με αυτήν εδώ την παλέτα. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Αν θέλετε, μπορείτε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βιντεάκι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά!